Δεσμένοι ζώντες εν μετανία και εξομολογήσει τι πάλαβε. Του δε και κοιμημένου σε θεπισκοπή του φω του προσώπου σου, κύριε. Παρακαλούμε, αγαπητοί αδελφοί, εμεί οι ιερεί, όταν συστέλνουμε τα ψυχία τα οποία αντιστοιχούν ει του ζώντε και στου κοιμημένου, και τα ρίπτουμε από το Άγιο Δισκάριο μέσα στο Άγιο Ποτήριο και αναμειγνύονται με το Πανάγιο Νέμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και παρακαλούμε τον Θεό και λέμε, κάνε οι ζώντες μεν να τελειωθούν, να αφήσουν την πρόσκαιρη αυτή και μάται η ζωή με μετάνοια και εξομολόγηση. Και οι κεκοιμημένοι που ήδη έχουν αναχωρήσει να είναι μαζί σου μέσα στο φως σου. Τι μας διδάσκει με αυτό η Αγία μας Εκκλησία, ότι πρέπει να ζούμε πάντοτε με μετάνοια και με εξομολόγηση. Όχι απλώς εξομολόγηση, η οποία δυστυχώς πολλές φορές από κάποιους δεν γίνεται σωστά, γιατί δεν τα λένε όλα, κρύβουν αμαρτήματα και παίρνουν μια τυπική, αλλά όχι ουσιαστική συγχώρηση, γιατί όταν κρύβεις αμαρτήματα δεν συγχωρείσαι και για αυτά που είπες δεν συγχωρείσαι. Αλλά δεν αρκεί μόνο να ομολογείς τα αμαρτήματά σου, έστω και αν τα κάνεις με τέλειο τρόπο και τα πεις όλα, χρειάζεται και να μετανοείς, δηλαδή να διορθώνεις τη ζωή σου. Όσοι λοιπόν έχετε αυτές τις προϋποθέσεις, να προσέλθετε, γιατί δυστυχώς μέσα στις Άγιες ημέρες αυτές της Αγίας Μεγάλης Σαρακοστής πολλοί προσέρχονται να κοινωνήσουν, αλλά ανάξια και χωρίς να έχουν εξομολογηθεί σωστά, έχοντας κρύψει αμαρτήματα και χωρίς να έχουν αλλάξει ζωή, χωρίς να έχουν μετανοήσει. Πολλές φορές κάνουμε αμαρτίες και δεν το συνειδητοποιούμε ή πηγαίνουμε και σε πνευματικούς εντός εισαγωγικών που μας δίνουν άφεση για όλα ή δίνουν άφεση και από το τηλέφωνο ακόμα χωρίς καν να εξετάζουν τη ζωή. Μου έλεγε ένας νέος, κοινωνάω κάθε Κυριακή και λέω, θα είναι πολύ σπουδαίος και πνευματικός αυτός ο νέος. Και μετά με την κουβέντα τι μου είπε, ότι έχει κοπέλα και συζύ. Και παρόλα αυτά είχε έναν εντός εισαγωγικών πνευματικό που από το τηλέφωνο του έδινε άδεια να κοινωνάει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό δεν λέγεται πνευματική καθοδήγηση, αυτό λέγεται πνευματική δολοφονία. Και πρέπει να ψάχνουμε να βρίσκουμε σωστούς πνευματικούς. Γιατί ένας που αμαρτάνει δεν μπορεί να κοινωνήσει. Όταν αμαρτάνει, μάλιστα, χωρίς να μετανοεί. Και πέφτει σε βαριά τέτοια αμαρτήματα, αλλά και σε οποιοδήποτε αμάρτημα. Γιατί κάθε αμάρτημα γίνεται θανάσιμο όταν είναι ανεξομολόγητο. Αλλά δεν αμαρτάνουν μόνο αυτοί που συζούν, κάνουν ανηθικότητες κλπ. Ή κάνουν άλλες αμαρτίες, αλλά και αυτοί που τους βοηθούν. Υπάρχουν γονείς που δίνουν τα σπίτι τους και τα δωμάτια τους στα παιδιά τους να κάνουν άνομες σχέσεις μέσα στο σπίτι τους, χωρίς να είναι στεφανωμένα από την Εκκλησία. Και αυτοί δεν πρέπει να κοινωνούν. Γιατί είναι μέγιστο αμάρτημα να βοηθά σε μία πορνεία, σε μία αμαρτία σαρκική και σε οποιαδήποτε άλλη αμαρτία. Όταν βοηθάς, γίνεσαι κι εσύ ένοχος της ίδιας αμαρτίας. Γι' αυτό λέγαμε προηγουμένως και για τα εμβόλια, ότι γινόμαστε συνένοχοι όσοι τα κάνουν, δηλαδή φώνουν, αφού οι ίδιοι μας το λένε ότι χρησιμοποιούν τέτοια εμβρία, τα φωνεύουν για αυτόν τον σκοπό. Επομένως, όσοι έχουμε προϋποθέσεις σωστές, έχουμε μετανοήσει αληθινά, έχουμε εξομολογηθεί σωστά και έχουμε την άδεια του αληθινού και σωστού πνευματικού, τότε να προσέλθουμε με προσευχή, με ταπείνωση, με την πρέπουσα εξωτερική εμφάνιση. Δεν επιτρέπεται να έρθουν γυναίκες με ανδρική ετοιμασία, με παντελόνια ή βαμμένες στα χείλια, στα μάτια κλπ. Γιατί όλα αυτά είναι μεγίστη ασέβεια μπροστά στον Θεό. Και μην νομίζουν και μην ξεγελάνε τον εαυτό τους και λένε ότι εγώ έχω άδεια από το πνευματικό μου ή εγώ είμαι εντάξει μέσα μου και δεν πειράζει το έξω. Όλα πειράζουν, και το μέσα και το έξω. Πρέπει να είναι όπως θέλει ο Θεός. Λοιπόν, όσοι θα έρθετε, να κάνετε με ευλάβεια το σταυρό σας πριν και μετά, σωστά. Γιατί μερικοί δεν ξέρουν να κάνουν και το σταυρό τους σωστά. Πηγαίνουμε το χέρι μας ενωμένο σφιχτά τα τρία δάχτυλα στο μέτωπο και μετά στην κοιλία και μετά στο δεξιό ώμο και μετά στον αριστερό ώμο. Και αυτό είναι το σωστό σημείο του σταυρού. Αλλιώς, αν κάνουμε άλλα πράγματα, βλασφημούμε τον Θεό και χαροποιούμε τους δαίμονες. Κάνουμε λοιπόν σωστά το σταυρό μας, ανοίγουμε καλά το στόμα και δεν κάνουμε τίποτε άλλο,
ούτε πιάνουμε το μάκρο, ούτε σκουπιζόμαστε, δεν χρειάζεται. Με προσοχή καταπίνουμε και αυτό είναι. Και μετά πάλι κάνουμε το σταυρό μας. Και συνεχίζουμε να προσευχόμαστε. Όσο περισσότερο και τονότερα κανείς προσεύχεται και με κατάνοιση και με δάκρυα, τόσο θα πάρει τη χάρη μέσα του περισσότερο, θα την αισθανθεί και θα την κρατήσει μέχρι την επόμενη Θεία Κοινωνία.